είναι μια από τις πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ολόκληρη τη χώρα αυτή την περίοδο για τη δική μας δύναμη, για τη δική μας δύναμη δεν είναι τα κανάλια που διαστρέφουν την αλήθεια, που παραποιούν την πραγματικότητα. Η δική μας δύναμη είναι η ειλικρίνεια στη σχέση μας με το λαό. Και σήμερα εδώ έχουμε ένα μικρό αλλά αποφασιστικό δείγμα αυτής της ειλικρίνειας στη σχέση μας με το λαό. Πολλές τέτοιες εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα από τώρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα φέρουν το μήνυμα ότι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, γυρνάει η σελίδα η χώρα μας. Δεν εξοραίζουμε την πραγματικότητα, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, δεν είμαστε το παιδί του success story, αλλά όμως δεν μας αρέσει να καταστροφολογούμε, δεν μας αρέσει να είμαστε μυρολάτρες, δεν μας αρέσει να λέμε ψέματα στον κόσμο. Αναγκαστήκαμε πέρσι τον Αύγουστο να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία η οποία είχε πολλές δυσκολίες, αλλά δεν ξεχάσαμε το λαό. Ζητήσαμε να την εγκρίνει ή να την απορρίψει, να μας εγκρίνει ή να μας απορρίψει, και μας ενέκρινε και ενέκρινε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την πολιτική σήμερα φέρνουμε ξανά ενώπιον του λαού. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και αυτή την ώρα που μιλάμε ασκούνται πολλές πιέσεις για να υπάρξουν κι άλλες υποχωρήσεις. Και δυστυχώς στο πλευρό των εξωτερικών πιστωτών λειτουργεί και η τρόικα εσωτερικού. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε ποντάρει στην αποτυχία αυτής της αξιολόγησης, όχι βεβαίως για να σώσει την Ελλάδα από τον νεοφιλελευθερισμό, αλλά για να ανοίξει ακόμη πιο πολύ διάπλατα η πόρτα, η κερκόπορτα, και να επανέλθουν οι δυνάμεις του παλαιού κατεστημένου. Οι δυνάμεις που κατέστρεψαν τη χώρα, που αφήρεσαν το 25% του ΑΕΠ των Ελλήνων πολιτών. Οι δυνάμεις που έφτασαν στο μισό της συντάξης. Οι δυνάμεις που ανέβασαν στο 27% την ανεργία. Οι δυνάμεις του παλαιοκομματισμού με την γνωστή στάση τους της διαπλοκής. Οι δυνάμεις οι οποίες οδήγησαν στη σημερινή ηθική παρακμή τη χώρα μας. Οικονομική κρίση, πολιτική κρίση και ηθική παρακμή. Σε αυτές τις δυνάμεις ποντάρει ο κύριος Μητσοτάκης και εις είναι αυτό. Σε αυτές τις δυνάμεις. Και βεβαίως δεν θέλουμε να βάλουμε στο ίδιο κάντρο πολίτες οι οποίοι αντιδρούν και τους καταλαβαίνουμε. Πολίτες οι οποίοι αμφισβητούν και τους καταλαβαίνουμε. Και είμαστε μαζί τους, έστω και να αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα και μπορεί να τους δυσαρεστούν. Αλλά απευθυνόμαστε σε αυτούς και τους λέμε, μην ξεγελιέστε, μην πάτε με το παλιό, να επιμείνετε σε μια νέα δημοκρατική πορεία της χώρας μας. Το μέλλον ανήκει στην αριστερά και στη δημοκρατία. Δεν ανήκει στον ελευθερισμό, δεν ανήκει στις λοβιτούρες, δεν ανήκει στα σκάνδαλα τα οποία τα ζήσαμε και τα πληρώνουμε σήμερα ακριβά. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε σε όλους και να τους πούμε ότι από τα πρώτα μελήματα σήμερα της κυβέρνησης στη νέα σελίδα που γυρνάμε είναι να υπάρξει μια πολιτική σταθερότητα η οποία να εγγυάται μια ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, όχι μια οποιαδήποτε ανάπτυξη που να κερδίζουν και πάλι οι αετονίχηδες και οι ζάμπλουτοι, αλλά μια κοινωνική ανάπτυξη με πρόσημο δημοκρατικό, με πρόσημο κοινωνικής αλληλεγγύης, με κοινωνική αναδιανομή. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο φέρνουμε σήμερα σε όλες τις γειτονιές της Ελλάδας. Και αυτό το μήνυμα δεν πρόκειται τα παράσιτα της διαπλοκής στις τηλεοράσεις να το αφήσουν να περάσει, νομίζουν. Κάνουν λάθος, γιατί το ξαναλέμε, η δύναμή μας είναι η σχέση μας η ειλικρινής με το λαό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η συμφωνία που κλείσαμε τον Αύγουστο και που υπήρξε η πρώτη αξιολόγηση τώρα προβλέπει ορισμένα μέτρα τα οποία, επαναλαμβάνω, έχουν δυσκολίες. Είναι και μέτρα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν και πιέσεις ηφαισιακές. Δεν κρυβόμαστε, δεν φτιάχναμε success story εμείς στον κόσμο. Αλλά τι κατορθώσαμε? Πρώτον, κατορθώσαμε να πέσουν τα πλεονάσματα, που σημαίνει
περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ να μην βγουν από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών και να μην πάνε στο εξωτερικό σε αυτούς οι οποίοι έχουν ποντάρει τη χρεοκοπία της χώρας. Φέτος το πλεόνασμα είναι 0,5 ο στόχος, του χρόνου 1,75 και το 18 είναι 3,5%. Αν ίσχυε η συμφωνία Σαμαρά-Βενιζέλου, θα ήταν από φέτος 3,5%, με του χρόνου 4,5% και το καθεξής %. Τα πλεονάσματα λιγότερα σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε κάπως πιο άνετη δημοσιονομική πολιτική. Δεύτερον, πετύχαμε να υπάρξει μια καταρχήν ρύθμιση για το χρέος. Αν δεν μπορέσουμε εμείς να φάμε το χρέος, θα μας φάει αυτό. Αυτό είναι μια πραγματική αλήθεια. Δεν μπορούμε ως χώρα να ξεπληρώσουμε ένα χρέος το οποίο δημιούργησαν αυτοί που σήμερα ασκούν κριτική και θέλουν να κάνουν ένα νέο ρεσάλτο στην εξουσία. Ενώ ο παλαιοκομματισμός του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και των λοιπόν συγγενών δυνάμεων του ΝΕ. Το χρέος λοιπόν. Έχουμε μερικές ρυθμίσεις από φέτος μέχρι το 18 που ελαφραίνουν κάπως την κατάσταση. Αλλά κυρίως έχουμε τη δέσμευση ότι μετά το 18, ό,τι και αν συμβεί, όχι τότε θα το ξαναδούμε, αλλά υπάρχει ο λεγόμενος κόφτης του χρέους. Δεν θα πληρώνει ποτέ η χώρα μας πάνω από 15% του ΑΕΠ για έξοδα εξυπηρέτησης του χρέους. Είναι σημαντικό. Ξέρετε πώς θα πληρώναμε τη διετία την προηγούμενη, την τριετία, από 28,5% έως 33% του ΑΕΠ. Και αυτό το νιώθαμε την καθημερινή μας ζωή. Τώρα ο στόχος είναι 15% του ΑΕΠ. Όταν η Αμερική δίνει 18% του ΑΕΠ, όταν η Ιταλία δίνει 19% του ΑΕΠ, όταν η Πορτογαλία δίνει 17,5% του ΑΕΠ. Θα νιώσουμε αυτή τη διαφορά. Θα τη νιώσουμε σιγά σιγά. Εύκολα δεν γίνεται τίποτα και γρήγορα. Σιγά σιγά όμως μια επιμονή με στόχους, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ των φτωχότερων, υπέρ των θυμάτων της κρίσης, με αναδιανομή ανάμεσα σε όσους έχουν σήμερα χρήματα και αυτούς που δεν έχουν, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην έξοδο από την κρίση. Τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Θα είναι συγκεκριμένα μέτρα για να ενισχυθεί κυρίως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεύτερον, θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής με την καθιέρωση του πλαστικού χρήματος σαν βασικού στοιχείου συναλλαγών, καθώς επίσης και με τον έλεγχο αυτών που έχουν τα χρήματά τους βάλει στο εξωτερικό, στους διάφορους Παναμάδες, όπως διαβάζετε, να τα φέρουν μέσα, αλλιώς να πληρώσουν εδώ πέρα συγκεκριμένα κόστη. Θα υπάρξει και αυτό το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος ή του χρήματος που φοροδιαφεύγει. Τρίτον, νομοσχέδιο που αφορά την επιβολή φόρων στο τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τον καπνό, τα καπνικά προϊόντα και μετά με τα πετρελοειδή. Με λίγα λόγια, δεν ξεχνάμε την εντολή από το λαό να πληρώσουν αυτοί που έχουν, και δεν είναι ελάχιστοι αυτοί και δεν έχουν λίγα αυτοί, ώστε σιγά σιγά να ανακουφιστεί η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Επί του παρόντος φροντίσαμε να μην κοπούν κι άλλο οι συντάξεις. Έχουν φτάσει στο μισό με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα μου πείτε, και κάποια μέτρα τα οποία υπάρχουν, όπως για παράδειγμα κάποιες αυξήσεις από 23-24% στο ΦΠΑ, πράγματι είναι μέτρα τα οποία θα πονέσουν κάποιους ανθρώπους, είτε σε αυτούς που δεν έχουν πολλά χρήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα μέτρα αυτά θα αντισταθμιστούν από ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Φέτος θα πέσουν στην ελληνική οικονομία περίπου 9 με 11 δισεκατομμύρια ευρώ, από τώρα μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Από αυτά τα μισά θα έχουν να κάνουν με το να ξεπληρωθούν οι υποχρεώσεις, τα δάνεια που έχουμε πάρει. Τα άλλα μισά όμως θα είναι πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους επιχειρηματίες, απλούς πολίτες, προκειμένου τα χρήματα αυτά που χρωστάει το κράτος στους πολίτες και δεν τους τα δίνει, να τα πάρουν οι πολίτες και να φτιάξουν σιγά σιγά τη ζωή τους. Να φτιάξουν κάποιες επιχειρήσεις, να μπορέσουν να βολέψουν τα νοικοκυριά τους. Αυτή είναι η προοπτική δική μας. Δεν τάζουμε success story όπως έκανε ο Σαμαράς,
αλλά ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει βεβαιότητες, έχει όμως δυνατότητες και κυρίως έχει μια καθαρή επιδίωξη να υπάρξει ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Ανάπτυξη υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων. Φίλοι και φίλες, από τα πρώτα στοιχεία τα οποία θέτει η κυβέρνηση στην πολιτική της είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Πρώτα, αναφέρθηκα νωρίτερα, είναι το θέμα της καταπολέμησης ανεργίας. Αυτό σημαίνει δουλειές. Και δουλειές υπάρχουν μόνο αν έρθει η ανάπτυξη και αν τα χρήματα δεν μπαίνουν ξανά στο σεντούκι των τραπεζών, αλλά δίνονται για διευκόλυνση εργασιακών πρωτοβουλειών από τους πολίτες. Αλλά το κοινωνικό κράτος είναι αναγκαίο και σήμερα και πάντοτε. Σημαίνει υγεία και περίθαλψη. Σημαίνει παιδεία για όλους. Σημαίνει θεσμοί κοινωνικής αλληλεγγύης. Είμαστε εδώ για να κάνουμε διάλογο και όχι να συνθηματολογήσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να πάρει το μικρόφωνο στη συνέχεια και να ρωτήσει και να κάνουμε κάτι. Τώρα, ξεκινώ από την παιδεία. Πράγματι, εάν σήμερα υπήρχε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θα είχαμε προϋπολογισμό με 1,9% του ΑΕΠ. Είναι γραμμένο στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, που σημαίνει χιλιάδες απολύσεις εκπαιδευτικών. Και αυτό δεν το σκεφτόμαστε εμείς, δεν το φαντασιωνόμαστε. Γίναν 3.500 απολύσεις εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Σαμαρά Μητσοτάκη. Ποιος το ξεχνάει αυτό? Και επιστρέψαν αυτοί οι άνθρωποι που απολύθηκαν από την εκπαίδευση στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το ξεχνάει αυτό? Δεύτερον, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει προτεραιότητα την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Άλλοι θέλουν τους μαθητές να είναι πελάτες στο σχολείο, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μη βάζετε πλάτες στο Μητσοτάκη. Είπε ότι τα παιδιά μας είναι πελάτες στο σχολείο. Θέλει ένα σχολείο ανταγωνισμού. Θέλει ένα σχολείο όπου ο ένας θα βγάζει το μάτι του άλλου, δήθεν της αξιοκρατίας. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο ισότητας, εκπαιδευτικής και κοινωνικής ισότητας. Ένα σχολείο όπου είναι δυνατόν τα παιδιά μας να πηγαίνουν με χαρά και όχι με ανταγωνισμό, με συνεργασία. Και όπου οι δάσκαλοι και γενικότερα οι εκπαιδευτικοί θα έχουν κύρος και θα απαξιώνονται. Θα έχουν κύρος κοινωνικό, θα έχουν αναγνώριση και θα απαξιώνονται. Γιατί πιστεύω ότι από τότε που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση πνέει ένας άνεμος ελευθερίας στα σχολεία. Εμείς δεν απολύουμε σε ένα βράδυ 3.500 εκπαιδευτικούς. Εμείς δεν κλείνουμε σχολεία. Εμείς δεν μοιράζουμε φοροτυπίες αντί για σχολικά βιβλία. Αυτά άλλοι τα κάνανε και ο λαός τα είδε και τους πλήρωσε. Ξέρουμε ότι το σχολείο στα χρόνια της κρίσης και του μνημονίου δεν θα υπήρχε όρθιο αν δεν υπήρχαν πέρα από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και οι αναπληρωτές. Αναπληρωτές που καλύπτουν πολλοί από αυτούς μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. Στο σύστημα των διορισμών που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα μετά από αρκετά χρόνια και έχουμε ένα σχέδιο, το έχουμε δηλώσει και το έχουμε παρουσιάσει για μόνιμους διορισμούς χιλιάδων εκπαιδευτικών. Θα λάβουμε σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που έχουν οι συνάδελφοί σας, οι αναπληρωτές. Δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία τους τόσα χρόνια στα σχολεία και το ότι υπηρετούν ικανοποιώντας μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. Αλλά θα δώσουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά που τέλειωσαν φέτος, πέρσι, πρόπερσι τα πανεπιστήμια να μπορούν και αυτά να δοκιμάσουν για πρώτη φορά τη δυνατότητά τους να μπουν ως εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Είμαστε αποφασισμένοι να χτυπήσουμε την αδιοριστία
με ένα πρόγραμμα μαζικών διορισμών εκπαιδευτικών από το 2017, για να υπάρξουν και ανάλογες διαδικασίες που είναι πολύχρονες, δεν είναι σύντομες διορισμών, προκειμένου τα σχολιά μας να λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό και όχι με τους αναπληρωτές οι οποίοι σήμερα υπάρχουν στα σχολεία μας και δυστυχώς είναι και πολιτικοί όμοιροι τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ποια ήταν η λογική των προηγούμενων κυβερνήσεων? Δεν διορίζαν για να έχουν πολιτικά όμοιρους νέα παιδιά να τους λένε και του χρόνου θα σε πάρω και του αλλού χρόνου ή δεν θα σε πάρω και να δούμε πότε θα σε διορίσω. Αυτή η νοοτροπία της πολιτικής ομοιρίας είναι μακριά από μας και θα προχωρήσουμε, παραλαμβάνω, από του χρόνου, από το 2017, σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Δίνουμε υπόσχεση στους πολίτες και θα κριθούμε, γιατί η Κυριακή κοντή γιορτή, ότι μετά από πολλά χρόνια, για πρώτη φορά, τα σχολιά θα λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα, χωρίς να χαθεί ούτε μία διδακτική ώρα, με όλους τους καθηγητές και τους δασκάλους, με όλα τα βιβλία, με όλες συνεπώς τις δυνατότητες να αρχίσει το σχολικό έτος από τις 12 Σεπτεμβρίου φέτος. Και επαναλαμβάνω, αυτό έχει να γίνει ίσως και 20 χρόνια στην πατρίδα μας. Είναι σοβαρή υπόσχεση, την αναλαμβάνουμε και θα μας ελέγξετε σε μερικούς μήνες αν το πετύχουμε ή όχι. Λαμβάνουμε μέτρα ούτως ώστε να υπάρξει αναβάθμιση του συνόλου της εκπαίδευσης. Πρώτα-πρώτα, θέλουμε από φέτος να οθεί μια ένεση στα νηπιαγωγεία, ώστε να πάνε παιδιά και προνήπια, όχι μόνο τα νήπια. Είναι μια δέσμευση από το 1982 του κράτους. Και τώρα εμείς διαμορφώνουμε τα πρώτα βήματα ώστε να πάνε παιδιά προνήπια, που οι οικογένειές τους μέσα στην κρίση δεν μπορούν να τα στείλουν και σε παιδικούς σταθμούς, να πάνε στα νηπιαγωγεία τα δημόσια. Άρα, και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, ενισχύουμε το νηπιαγωγείο με τα προνήπια. Δεύτερον, δημιουργούμε συνθήκες εκπαιδευτικής ισότητας με το νέο τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Το ξαναλέω, νέου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε μερικές περιοχές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τα παιδιά θα έχουν 6 ώρες την ημέρα μάθημα, 6 ώρες, αυτό λέει η εκπαιδευτική λογική, αυτό λέει και το ΙΕΠ παλιά, 6 ώρες μάθημα κάθε μέρα και όχι 7 ώρα μέσα σε μη λειτουργικά κτίρια όπου πολλά παιδιά ζαλίζονται και δεν μπορούν να αποδώσουν μέσα σε αυτό το κυκαιώνα των ωρών. 6 ώρες κάθε μέρα, μέχρι τη 1:15. Παντού σε όλη την Ελλάδα, παντού πληροφορική, παντού ξένες γλώσσες, παντού τα βασικά μαθήματα γλώσσα και μαθηματικών, παντού θεατρολογία. Ένα πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, για όλα τα παιδιά και όχι για τα λίγα παιδιά, για τα λιγότερα παιδιά. Δεύτερον, όσα παιδιά έχουν γονείς που είτε δουλεύουν και οι δύο, είτε είναι άνεργοι και οι δύο, είτε είναι παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, χωρισμένων και άλλων οικογενειών, που είναι φυλακισμένοι οι γονείς τους, που έχουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά, να μην αναφέρω τις κοινωνικές κατηγορίες, θα έχουν αυτονόητο δικαίωμα να πηγαίνουν στο ολοήμερο σχολείο. Άλλωστε, περίπου αυτό γινόταν, ίσως κατά τη λιγότερο, μέχρι τώρα στα σχολιά, στα ολοήμερα σχολεία. Το διαφυλάσσουμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φέτος ξεκινήσαμε και σχολικά γεύματα. Εκεί που η φτώχεια φαίνεται από μακριά. Εκεί που δεν υπάρχουν κηλικία στα σχολεία, δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει χαρτζηλίκι στα παιδιά να αγοράσουν κάτι. Εκεί στείλαμε προσφάγι, στείλαμε δεκατιανό, στείλαμε γάλα. Σε μερικές περιπτώσεις όπως το Πέραμα, στείλαμε και ζεστό φαγητό. Φέτος, περίπου 12.000 παιδιά μέσα στις δομές του Υπουργείου Παιδείας είχαν αυτή την αντιμετώπιση, τη θετική αντιμετώπιση. Δεσμευόμαστε ότι του χρόνου πολλαπλάσιος αριθμός παιδιών, να μην πω νούμερα έτσι, θα τα πούμε σύντομα όμως, πολλαπλάσιος πάντως, όχι 10, όχι 20, όχι 30, πολλαπλάσιος αριθμός παιδιών που είναι από λαϊκές γειτονιές που τις σαρώνει η ανεργία και η ανέχεια. Πολλαπλάσιος αριθμός παιδιών θα μπορεί να βλέπει, να βρίσκει ζεστό φαγητό το μεσημέρι 1:15 στο σχολείο. Αυτό είναι δέσμευση. Το ξαναλέω, δέσμευση είναι αυτό. Τρίτον, προχωράμε στην αναμόρφωση του γυμνάσιου. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση
στη γλωσσική διδασκαλία, στη διδασκαλία των μαθηματικών, μέσα από προγράμματα διδασκαλίας τα οποία δεν θα κατατρώγονται από το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Μειώνουμε τις εξετάσεις. Μειώνουμε τις εξετάσεις στο γυμνάσιο και φέρνουμε φέτος πιλωτικά του χρόνου σε όλα τα σχολιά την περιγραφική διδασκαλία. Τι θα το κάνεις να βάλεις έναν αριθμό σε ένα παιδί, αν ο δάσκαλος δεν κάνει περιγραφή, παρατήρηση και περιγραφή για την κριτική σκέψη του παιδιού, για τη δυνατότητα να συμμετέχει, να συνεργάζεται. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να μπορεί να καταγράφει ο δάσκαλος και όχι νούμερα, και όχι α, β, γ. Άρα λοιπόν, το σχολείο δεν θα είναι εξεταστικό κέντρο, θα ενισχύσουμε τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο σε όλα τα σχολεία. Τρίτον, τα παραπέδια στα σχολιά, δυστυχώς, είναι τα παιδιά που πηγαίνουν στα ΕΠΑΛ, στην τεχνική εκπαίδευση. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Γιατί η τεχνική εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει ισότιμη με τη γενική εκπαίδευση, έτσι ώστε τώρα που θέλουμε να βγούμε από την κρίση την ανάπτυξη, να ξέρουμε και πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνική εκπαίδευση. Γι' αυτό από φέτος προχωρούμε σταδιακά στην αναβάθμιση. Όχι από το πρώτο έτος ειδικότητες, από την πρώτη ηλικίου, που το παιδί δεν ξέρει που θέλει να πάει ακόμα. Στο πρώτο, πιο γενικά μαθήματα. Στο δεύτερο, πιο συγκεκριμένα με τομείς. Και στο τρίτο θα είναι οι ειδικότητες. Θα υπάρχει και τέταρτο έτος μαθητείας. Συνεργασία δηλαδή παιδιών που τελειώνουν τα ΕΠΑΛ με επιχειρήσεις μέσω του ΑΕΔ που θα πληρώνονται και θα έχουν και ασφάλιση. Αυτό είναι ένα σχέδιο που έχουμε για την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης. Τέταρτον, συζητούμε στο πλαίσιο του διαλόγου που παρουσιάζει τα συμπεράσματα και στη Βουλή και με την Επιτροπή προχθές, συζητούμε τη δυνατότητα να αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήμια. Δεν θέλουμε τώρα με σούσεις της διαδικασίας της περίοδου των εξετάσεων να κάνουμε εξαγγελίες. Θέλει σοβαρή συζήτηση στο θέμα. Έχουν επενδύσει οι οικογένειες στο θέμα αυτό. Συνεπώς θα γίνει αυτή η πρωτοβουλία, θα αναλυθεί, αλλά στην ώρα της και όχι αυτή τη στιγμή. Γιατί το πώς θα μπαίνει ένα παιδί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι να αλλάξουμε τα ρετυρέ, είναι να αλλάξουμε εκβάθρον το σχολείο. Αυτό έχει σημασία. Και όχι απλώς να πουλάμε φούμαρα. Θα το κάνουμε λοιπόν αυτό. Υπάρχουν και άλλα θέματα που προωθούμε με νομοθετικές παρεμβάσεις. Πρώτον, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Αντί να ξυλώνονται οι οικογένειες και να δίδουν χρήματα για να παίρνουν τα παιδιά διάφορα διπλώματα, θα υπάρχει ένα έγκυρο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Θα περάσουμε νόμο στη Βουλή τον επόμενο μήνα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίρνουν ένα έγκυρο αναγνωρισμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας στην Ελλάδα. Δεύτερον, θα υπάρχει επίσης και κρατικό πτυχίο, κρατικό πιστοποιητικό που θα αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αντί να ξυλώνονται και πάλι οι οικογένειες δεξιά και αριστερά σε διάφορα φροντιστήρια για αμφίβολης ποιότητας εκπαίδευση, θα μπορεί να υπάρχει αυτό μέσα από το σύστημα του δημόσιου σχολείου. Τέταρτον, η ιδιωτική εκπαίδευση. Εμείς ως Υπουργείο είμαστε το Σύνταγμα επιφορτισμένοι να εποπτεύουμε και τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση. Βεβαίως η έμφασή μας είναι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Αλλά το βαθμό που υπάρχει και η ιδιωτική εκπαίδευση, δεν μπορούμε να την αφήσουμε να γίνεται εμπόριο. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε να υποβαθμίζεται λόγω των ορέξεων που έχουν των κερδοσκοπικών διάφοροι πειρατές στον χώρο της εκπαίδευσης. Το πρώτο στοιχείο για να μπορέσει να λειτουργήσει με αξιοπιστία ένα ιδιωτικό σχολείο είναι η κατοχύρωση της αξιοπρέπειας και της προστασίας του εκπαιδευτικού. Να μην μπορεί ο σχολάρχης να του λέει «αν δεν βάλεις βαθμό θα σε απολύσω». Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει κατοχύρωση της δυνατότητας του εκπαιδευτικού να δουλεύει στην ιδιωτική εκπαίδευση και όχι η fast track απολύσεις. Αν θέλετε, θέλουμε να επαναφέρουμε ένα νόμο που δεν ψηφίστηκε από αριστερή κυβέρνηση. Ήταν αποτέλεσμα κινήματος βέβαια, μεγάλης κινητοποίησης και κινήματος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών το 1977. Ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή με υπουργό παιδείας τον Γιώργιο Ράλη. Κομμουνιστές ήταν αυτοί, για να καταλάβουμε δηλαδή.
αλλά δεν υπήρχε ένα κίνημα που επέβαλε τότε κάποιες ρυθμίσεις. Ότι δεν μπορούν να απολύονται αυθαίρετα ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εκβιαστικά, γιατί αυτό έχει πέρα από τα εργασιακά του δικαιώματα επιπτώσεις και στο θέμα της λειτουργίας, της λειτουργίας του σχολείου και της αξιοπιστίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επίσης υπάρχουν περίπου 40.000 νέα παιδιά, νέοι καθηγητές, που εργάζονται σε φροντιστήρια, χωρίς δικαιώματα, με ημερομίσθιο, που είναι περίπου 2,5 ευρώ η ώρα. Και εκεί παρεμβαίνουμε, ώστε να υπάρχει καθορισμένη σύμβαση εργασίας, να υπάρχει μίνιμουμ που να περιλαμβάνει και ασφάλιση και που να είναι διασφαλισμένοι όχι ένας-ένας απέναντι στον μικροεργοδότη, αλλά όλοι μέσα από ένα σύστημα μιας νομικής κατοχύρωσης. Θα μπορούσαμε και άλλες πρωτοβουλίες νομοθετικές να αναφέρουμε. Μένουμε σε αυτές, γιατί πιστεύουμε ότι ούκαν το πολλό το εύ. Βήμα-βήμα χτίζουμε από τώρα, σε συνθήκες δύσκολες οικονομικές και δημοσιονομικές, ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Το ξαναλέμε, ποιότητας και ισότητας. Θέλουμε ένα σχολείο που τα παιδιά μας θα πηγαίνουν και δεν θα βαριούνται. Θα πηγαίνουν και θα μπορούν να ζουν, θα πηγαίνουν και θα μπορούν να λαχταρούν τη μόρφωση. Ξέρουμε ότι αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει και τόνωση του εκπαιδευτικού. Γιατί είναι άνθρωποι και εκπαιδευτικοί, με πολλά κοινωνικά προβλήματα και οικογενειακές πιέσεις, όπως όλοι μας. Και είναι λογικό όταν νιώθουν ότι δεν υπάρχει και μια ευρύτερη κοινωνική αναγνώριση, όταν υπάρχει μια καχυποψία που συνήθως εμφυλοχωρεί. Όταν μιλάνε πολύ για τους εκπαιδευτικούς, είναι λογικό και οι εκπαιδευτικοί να μην μπορούν να αποδώσουν όπως θα θέλαμε όλοι. Διαβεβαιώνουμε όμως και πάλι τους εκπαιδευτικούς ότι προβλέπουμε στη δική τους αξιοπρεπή στάση στα σχολεία, στη δικιά τους δουλειά. Προσβλέπουμε στο κλίμα ελευθερίας που διασφαλίζουμε σήμερα στα σχολεία στην εκπαίδευση, προκειμένου να αποδειχθούν όπως κάνουν κάθε μέρα με μεγάλες δυσκολίες. Να αποδειχθούν αυτοί παιδαγωγοί, όχι απλώς καθηγητές, αλλά δάσκαλοι με την ευρύτερη έννοια. Αυτά λοιπόν θέλουμε να πούμε για την εκπαίδευση και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, ακόμα και σε συνθήματα. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι για μας προτεραιότητα για το σχεδιασμό στην εκπαίδευση είναι οι ανάγκες οι εκπαιδευτικές. Το ξαναλέω και να το ακούσουν και οι διαδηλωτές. Προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό είναι οι ανάγκες του παιδιού, οι ανάγκες του σχολείου. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε ένα λεπτό από τα λίγα χρήματα που δίνουμε κατά ανάγκη για τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα περισσότερα που αναγκάζονται να δίνουν οι οικογένειες από το χαμηλό τους εισόδημα, να τα αφήσουμε να πηγαίνουν πεταμένα. Θα τα αξιοποιήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει βήμα-βήμα έξοδος της χώρας από την κρίση στο ξέφωτο της ανάπτυξης με ένα σχολείο που δεν θα είναι πια σχολείο της κρίσης αλλά σχολείο της ολόπλευρης κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτά εμείς θέλουμε να πούμε για το σχολείο. Και κάτι τελευταίο. Ακούω το σύνθημα. Μ' αρέσει να ακούω τα συνθήματα. Από συνθήματα έχω βγει εγώ, παιδιά. Όπως κι όλοι μας εδώ. Έτσι. Δεν μας ενοχλούν τα συνθήματα. Βεβαίως δεν φωνάζουμε όλοι τα ίδια. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και κυρίως, να ξέρω ότι τώρα τελευταία κατεβαίνουν δήθεν σε κινήματα και φασίστες. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα κατεβαίνουν και φασίστες στους δρόμους. Οι οποίοι σκοτώνουν που και που, όπως είδαμε και με την γνωστή ιστορία. Οπότε, να είμαστε και λίγο σε εγρήγορση. Γιατί ο φασισμός που έχει μερικές φορές αυτή την γελία εμφάνιση είναι μια εγκληματική ιδεολογία και οπλίζει χέρια δολοφόνων. Και συνήθως οι φασίστες προσπαθούν να τσαλαβουτήσουν στην ιδέα του έθνους. Αυτοί που την έχουν λερώσει, αυτοί που στις χειρότερες στιγμές για τη χώρα μας, όπως ήταν η κατοχή η γερμανική, βάλανε πάνω τους, την ντύθηκαν, γερμανοντύθηκαν και
δείχνανε με κουκούλες τους αγωνιστές εθνικής αντίστασης, αυτοί τώρα έρχονται εδώ, στην ανταρτομάνα Καλλιθέα, έρχονται εδώ για να μας πούνε να μην είναι εδώ οι αριστεροί, αλλά είναι ποιοι, τα φασιστόμουτρα. Λοιπόν τους λέμε, η Καλλιθέα υπήρξε πρωτοπόρα στην αντίσταση και τη δημοκρατία και θα παραμείνει πρωτοπόρα στην αντίσταση και τη δημοκρατία σήμερα. Τους αγνοούμε, δεν τους φοβόμαστε. Τους περιφρονούμε, δεν τους φοβόμαστε. Θα πάνε εκεί που τους στέλνει ο λαός, στο περιθώριο. Ας γίνει λοιπόν κατανοητό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δημοκρατικά, εκφράζει λαχτάρες, ελπίδα του λαού για να βγούμε από την κρίση με δημοκρατικό τρόπο, με δουλειά για όλους, με δικαιώματα για όλους και θα μείνει εδώ με την ψήφο του λαού, με τη θέληση του λαού. Δεν κρυβόμαστε όταν βρίσκουμε δυσκολίες. Στο λαό πηγαίνουμε με το δημοψήφισμα, με τις εκλογές του Σεπτέμβρη και ζητάμε να μας δώσει την εντολή ξανά. Θα μείνουμε εδώ για 4 χρόνια. Αυτή είναι η εντολή του λαού. Δεν υπάρχει αριστερή παρένθεση. Να την ξεχάσουν τα διάφορα τσιράκια. Να την ξεχάσουν τα τσιράκια των δανειστών. Δεν υπάρχει αριστερή παρένθεση. Υπάρχει τετραετία δημοκρατίας, πολιτικής σταθερότητας που θα δώσουμε τη μάχη για ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, με δημοκρατία, κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το μήνυμα φέρνει σε όλες τις γειτονιές. Σήμερα στην Καλλιθέα, στο Βίρονα και αλλού. Παντού σε όλη την Ελλάδα. Δεν μας φοβίζουν οι τραμπούκοι. Για τους ανθρώπους που έχουν μια δικαιολογημένη αριστερή αμφιβολία και αμφισβήτηση, είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε και να ακούσουμε για τα συστήματά τους. Αλλά αυτοί είναι άλλοι. Τους διαχωρίζουμε από τους τραμπούκους που λένε ανεπιθύμητοι οι αριστεροί στην Καλλιθέα. Αυτούς που έχουν, επαναλαμβάνω, αγωνία για το σχολείο, έχουν άλλες απόψεις. Να κουβεντιάσουμε μαζί τους, να τους πείσουμε και να μας πείσουν. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αλλά με τους άλλους που φτιάχνουν δικό τους κράτος στην Καλλιθέα και αλλού, κράτος τραμπούκων, και λένε ανεπιθύμητοι τάδε στην Καλλιθέα, δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Γιατί αυτοί αλλού κοιτάνε, όχι στη δημοκρατία. Ευχαριστώ.